Εκατομμύρια κάτοικοι της Αγγλίας περιμένουν εναγωνίως τα νέα περιοριστικά μέτρα που ετοιμάζεται να ανακοινώσει η Βρετανική κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον αναμένεται να παρουσιάσει ένα καινούριο σύστημα τοπικών lockdown με τρία επίπεδα, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού. Οι δήμαρχοι της Βόρειας Αγγλίας διαμαρτύρονται πως οι πόλεις τους πλήττονται δυσανάλογα από τους περιορισμούς σε σύγκριση με τον πλούσιο Νότο. Η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον έχει δεχθεί κριτική ότι δεν συζήτησε με τις τοπικές κοινωνίες που θα επηρεαστούν από τα αυστηρότερα μέτρα και έχει κατηγορηθεί πως χρησιμοποιεί το Βορρά ως πεδίο δοκιμών για μη αποδεδειγμένες μεθόδους κατά της πανδημίας. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο διαβουλεύσεων, ο Τζόνσον δεσμεύεται πως στο μέλλον θα δίνει το λόγο στους τοπικούς άρχοντες. Είναι ξεκάθαρο όμως, κοιτάζοντας το χάρτη, ότι οι πολίτες στις ιστορικά λιγότερο πλούσιες περιοχές έχουν ελάχιστη κοινωνική ζωή, ενώ στον πλουσιότερο Νότο οι άνθρωποι μπορούν ακόμα να συναντούν φίλους σε μπαρ, για παράδειγμα. Αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει. Μέσα Σαββατοκύριακο, ένας από τους επιστημονικούς συμβούλους της κυβέρνησης προειδοποίησε ότι η επιστροφή σε πλήρες lockdown σε πανεθνικό επίπεδο θα μπορούσε να αποδειχθεί απαραίτητη για τη θωράκιση των νοσοκομείων κατά τη διάρκεια του χειμώνα. If hospitals are to be protected over the winter. Ty Genrice, Euronews, London.